Καλημέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Κυριακή σήμερα 6 Φεβρουαρίου. Έχουμε έρθει να κάνουμε την κυριακάτικη μας βόλτα στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ περιμετρικά, να δούμε πώς κυλούν οι εργασίες. Έχουμε έρθει στην νοτιοδυτική πλευρά, επί της Φωκών, στην αρχή της Φωκών, στον νοτιοδυτικό πυλώνα, όπως βλέπετε, στα αριστερά του κτηρίου, το μουσείο του νέου γήπεδου της ΑΕΚ, όπου έχουν έρθει τα πάνελ για να περάσουμε στην εβδομάδα που μπαίνει στην τοποθέτησή τους στο κομμάτι εκεί για να κλείσει σε ό,τι αφορά το ντύσιμο στην νότια πλευρά. Έχουμε έρθει μπροστά στο κτίριο το μουσείο του νέου γηπέδου Τσάικ που υπάρχει δραστηριότητα, έχουμε εξελίξεις. Οι εργασίες περνάνε μπροστά για την πεζοδρόμηση επί της Φωκών, στο κομμάτι το οποίο έχει μείνει, το οποίο πρέπει να γίνουν εργασίες. Κάποια χώματα μπροστά μας, μπροστά από το κτίριο. Όπως βλέπετε και στο πηγάδι εδώ, το οποίο έχει περιμετρικά, έχουν μπει λαμαρίνες, όπου από χθες, όπως σας δείξαμε, έχουν ξεκινήσει εργασίες με τον μηχανικό να ήταν στο σημείο και την ενημέρωση που είχαμε ότι έχουμε πλέον ξεκινήσει τις εργασίες και με κάποιο μηχάνημα έργου που ήταν σε λειτουργία. Εδώ μπροστά, όπως βλέπετε, έχουμε εργασίες για την πεζοδρόμηση. Έχουν ξεκινήσει εργασίες με τους εργάτες να δουλεύουν από το πρωί. Στη συνέχεια θα έχουμε όλη αυτή τη βδομάδα που μπαίνει σε αυτό το κομμάτι. Ήδη έχουν μπει και σήμανση αριστερά και δεξιά, όπως βλέπετε, με κορδέλα, και κάνουν κάποιες εργασίες. Έχουν δώσει και δύο γραμμές, όπως βλέπετε μπροστά μας, χαράξει, και εκτελούν εργασίες. Πάμε να δούμε λίγο και από την πάνω μεριά. Αυτό θα συνεχιστεί και όλη τη βδομάδα, με τις εργασίες τις οποίες θα έχουμε. Είναι εδώ το τελείωμα, όπως βλέπετε, η τοποθέτηση των κυβόληθων σε αυτό το σημείο που τελειώνει και το πλαϊνό τυχείο επί του άλσους. Εδώ έχουν σχεδόν σε ένα μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί η εργασία στην τοποθέτηση των κυβόληθων και θα συνεχιστεί από αυτό το σημείο που δείχνουμε και προς τα κάτω, κυκλικά προς τη Φωκών. Αυτές οι εργασίες έχουν μείνει και ό,τι αφορά εδώ πέρα, όπως βλέπετε, η εξέλιξη των εργασιών σε ό,τι αφορά πίσω από την βόρειο-ανατολική πλευρά επί του άλσους με τα 2π, για τη δημιουργία των 2π από αυτή την πλευρά, για να μπούμε προς την ολοκλήρωση του ντυσίματος και της βορειοανατολικής πλευράς. Τα πάνελ έχουν μπει, οπότε προχωράμε και από εδώ. Είμαστε πίσω από την παλιά θύρα 3. Εδώ έχουμε αναφέρει, εδώ βρίσκονται και ηλεκτρικές σκάλες και πίσω οι σουίτες. Έχουμε τη δημιουργία των 2π, αριστερά και δεξιά. Έχουν μπει οι τσιμεντοσανίδες και έχουμε περάσει στις εργασίες σε ό,τι αφορά το στοκάρισμα, το οποίο θα έχουμε στην εβδομάδα που μπαίνει. Εδώ και το δεξί π από μια άλλη λήψη, όπου έχουν τοποθετηθεί οι τσιμεντοσανίδες. Θα έχουμε στοκάρισμα και επί τα βάψιμο. Σιγά σιγά να ολοκληρώνεται και το ντύσιμο και από αυτή την πλευρά, από τη βόρεια ανατολική. Θα περάσουμε τώρα περιμετρικά να κινηθούμε κυκλικά προς την παλιά θύρα 21 πίσω από τα γραφεία, για να δούμε και εκεί την εξέλιξη, που έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Εδώ βλέπετε στο ισόγειο την τοποθέτηση με τα προστατευτικά κάγκελα από κάτω. Είμαστε πάνω από το δεξί π, με κατεύθυνση κυκλικά. Έχουμε έρθει πίσω από τον βορειοανατολικό πυλώνα, όπου φαίνεται και όλη η πλευρά, εδώ, πίσω από τα γραφεία, πίσω από την παλιά θύρα 21, το λεγόμενο γάμα. Θα πάμε να δούμε και πιο κοντά πώς κυλούν οι εργασίες και από κάτω από τα γραφεία. Αυτό που σας είχαμε αναφέρει και από χθες, ότι υπάρχει μια εξέλιξη πολύ σημαντική από κάτω, με τις εργασίες να προχωρούν και από αυτή τη λήψη από κάτω, όπως βλέπετε, προστατευτικά κάγκελα και σε ένα σημείο έχει κλείσει τελείως με τυχείο. Τώρα έχουμε έρθει πίσω από τα γραφεία, πίσω από την παλιά θύρα 21, αριστερά και δεξιά τα 2π, κάτω βάση που έχει δημιουργηθεί. Από κάτω έχουν μπει τα προστατευτικά κάγκελα, αυτό που σας είχα πει, στο ισόγειο, για την είσοδο των οργανωμένων οπαδών
προς το γήπεδο, είναι η πλευρά, η βόρεια πλευρά, στην οποία θα βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ. Θα έχουμε την είσοδό τους προς το γήπεδο. Κλείνουμε το σημερινό βίντεο από εδώ, από μια πιο μακρινή λήψη που φαίνεται και όλη η πλευρά, η βόρεια πλευρά. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Κυριακής, νίκη σήμερα με τον Απόλλωνα και συνεχίζουμε να μπούμε σε μια εβδομάδα εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις εργασίες. Θα είμαστε κοντά να τις παρακολουθούμε. Να είστε όλοι καλά. Μόνο ΑΕΚ!